Βρίσκομαι πραγματικά εδώ με χαρά, γιατί εσείς είσαστε οι εκπρόσωποι της ελληνικής ξενοδοχείας και η συμβολή σας είναι κρίσιμη όχι μόνο στην ποιότητα και στην άνοδο και στην ανάπτυξη, αλλά σε όλη αυτή την αναβάθμιση που θέλουμε να φέρουμε στον ελληνικό τουρισμό για να μπορέσουμε να, αν θέλετε, να πρωταγωνιστήσουμε στον παγκόσμιο τουρισμό. Και στόχος τουλάχιστον δικός μας είναι να μην είμαστε μέσα στις 10-15 παγκόσμιες προτιμήσεις, αλλά να καθιερωθούμε μέσα στις 5 πρώτες σημαντικές θέσεις ως τουριστικός προορισμός. Είναι γνωστό ότι πρωταγωνιστούμε στις διεθνείς αγορές και έχουμε κερδίσει και πολύ σημαντικές διακρίσεις και όλα αυτά πραγματικά θεωρώ πρέπει όχι να παίρνουμε εμείς ως κράτος, ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, ως ΕΟΤΗ, ως ΞΕΕ τα εύσημα, αλλά πάνω απ' όλα όλοι εσείς που αγωνίζεστε και που έχετε καταφέρει με την ποιότητά σας, με την συνέπειά σας, με τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες που έχετε, να αυξήσουμε την ζήτηση στην Ελλάδα. Επίσης, δεν έχω αναφέρει την Aegean και το σκεφτόμουν πριν, που είναι επίσης μια πολύ μεγάλη δύναμη σε πάρα πολλούς προορισμούς και συμμετέχει και υποστηρίζει όλες τις δράσεις τις οποίες και εσείς κάνετε και εμείς, γιατί όπως ξέρετε οι πτήσεις, οι απευθείας πτήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, είναι το κλειδί, θεωρώ, του τουριστικού ρεύματος. Και όλοι μαζί εργαζόμαστε προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ξέρετε πολύ καλά ότι στα λόγια όλοι έχουμε πει και γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτό το καταπληκτικό τουριστικό μας προϊόν, η Ελλάδα μας, η οποία είναι η Πολυνησία της Ευρώπης, άρα είναι στρατηγική επιλογή πάρα πολλών tour operators, stakeholders, για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο τουρισμός στην Ελλάδα. Η άλλη Πολυνησία είναι η Καραϊβική. Αυτό το λέω γιατί είμαστε και στρατηγική επιλογή για τις κρουαζιέρες, αλλά και έχουμε τη δυνατότητα να τους κακομάθουμε. Στο Λονδίνο, στην έκθεση που πήγαμε, την πρώτη έκθεση που θεωρητικά ξεκινάει και η σεζόν, ήταν πολύ θετικά τα μηνύματα και μάλιστα αυτό που εκείνοι λέγανε και εμείς επαναλαμβάναμε είναι ότι τους έχουμε κάνει spoil για τις επιλογές, δηλαδή τους κακομαθαίνουμε επειδή στην Ελλάδα έχουν τρομερές επιλογές. Ο στόχος μας λοιπόν ποιος είναι? Είναι η επιμήκυνση της περιόδου, είναι η ανάπτυξη του πολυθυματικού τουρισμού, είναι η σύνδεση με τις περιφέρειες, τους δήμους, τις τοπικές κοινωνίες. Να προωθήσουμε όλο το όφελος του οικονομικού στις τοπικές οικονομίες και πάρα πολύ σημαντικό μέσα από την προώθηση, την προβολή, δουλεύοντας όλοι μαζί να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και νέους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα και φυσικά να διατηρήσουμε στο υψηλό επίπεδο τους ήδη υπάρχοντες εξαιρετικούς προορισμούς που έχουμε επενδύσει με εξυγχρονισμό υποδομών, με εμπλουτισμό υπηρεσιών και παροχών. Θέλουμε την αύξηση κατά κεφαλή δαπάνη και όχι μόνο δηλαδή τις αφίξεις, θέλουμε όμως και τη διάρκεια των διανυκτερεύσεων. Και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε ειλικρινά με πολύ μεγάλο αγώνα να διορθώσουμε και λάθη του παρελθόντος. Πολύ σωστά υπόθηκε, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα βρήκαμε, κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί η αύξηση των παράνομων καταλυμάτων δεν δημιουργήθηκε σήμερα. Είναι χρόνια το οποίο δημιουργείται και απλά δεν είχε αντιμετωπιστεί. Και σήμερα ξαφνικά οι διεθνείς αγορές και ειδικά η Ευρώπη βρέθηκε απέναντι σε αυτό το πρόβλημα χωρίς να έχει προετοιμάσει, αν θέλετε, τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσει. Έτσι λοιπόν έχουμε τις τουριστικές μισθώσεις και τις αστικές μισθώσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κενό ανάμεσα, το οποίο και φοροδιαφεύγει και έχει αθέμητο ανταγωνισμό με όλους αυτούς που πολύ σωστά υπόθηκε έχουν όλα τα έξοδα ενός επαγγελματία, να μην πω σε λεπτομέρειες, τα γνωρίζετε πολύ καλά, και φυσικά δεν πληρώνει και μία δραχμή πέρα από τον αθέμητο ανταγωνισμό, φοροδιαφεύγει. Δεν πληρώνει ένα ευρώ στην πολιτεία, στο κράτος. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα είπα ότι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, γιατί ξέραμε ότι είτε είναι η περίοδος 30 ημερών είτε 3 μηνών θα ερχόταν κάποια στιγμή η απελευθέρωση. Ξέρετε, σε κάποιες χώρες, επειδή το έχουμε ψάξει πολύ καλά,
Οι Δήμοι έχουν κάποιες άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που το προστατεύουν αυτό το κομμάτι. Εμείς δεν το έχουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ολοκληρωτικά και πρέπει να δούμε και πώς θα το αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Κάποιες πρώτες σκέψεις είναι αυτές που έχουμε συζητήσει και με τους αρμόδιους φορείς, που λένε ότι χτυπάς και φορολογείς την πηγή και μετά βλέπεις και πώς θα βρεις και τους υπόλοιπους. Μια άλλη σκέψη, η οποία εγώ τουλάχιστον έχω συζητήσει όσον αφορά το. Πώς το λένε, τώρα κόλλησα, το ιντερνετικό οικονομικό έγκλημα. Το διαδικτυακό. Διεθνές ηλεκτρονικό έγκλημα. Ναι, το όνομά του ξέχασα. Η δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Να έχουμε μιλήσει λοιπόν για αυτό το οικονομικό πιάκι. Όχι, δεν είναι ο κ. Μανουσάκης. Ο κ. Σφακιανάκης. Μίλησα λοιπόν με τον κ. Σφακιανάκη και τι κάναμε. Επειδή ακριβώς τους είπα ότι αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και με τις προτάσεις σας και θέλουμε πραγματικά να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Με τον κ. Αλεξιάδη, που είναι η φοροδιαφυγή, ΣΔΟΕ και οι υπηρεσίες οι οποίες κάνουν ελέγχους, ελεγκτικούς μηχανισμούς. Τι είπαμε λοιπόν, είπαμε να κάνουμε όλοι μαζί μια ομάδα. Πρώτα απ' όλα, οικονομικά καταλαβαίνετε ότι έχουμε μεγάλα προβλήματα. Άρα, μία ομάδα η οποία θα κάνει συντονισμένους ελέγχους είναι και πολύ πιο σωστό και πολύ πιο έγκυρο, αλλά πάνω απ' όλα πολύ πιο οικονομικό, έτσι ώστε να έχουμε και αποτελέσματα. Τον Αύγουστο, λοιπόν, γίνανε περίπου 11.000 έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα. Βρεθήκανε κάποιοι οι οποίοι πληρώνουν μεγάλα πρόστιμα και αυτό έγινε πιλωτικά, πέτυχε και είμαστε αυτή τη στιγμή σε συζητήσεις να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα με τις ηλεκτρονικές παράνομες πλατφόρμες. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο με πολύ, αν θέλετε, επιμονή και άμεσα πρέπει να λύσουμε για να προστατεύσουμε τον κλάδο. Πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν τους κανόνες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, όχι μόνο το υφιστάμενο πλαίσιο που υπάρχει, αλλά και αυτό που θα δημιουργήσουμε. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Μιλήσατε για το ΦΠΑ, βεβαίως, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Απέτησα λοιπόν να γίνει μία. Και λέω απέτησα γιατί ξέρετε κάτι, ενώ είναι τα συναρμόδια υπουργεία, όλες τις συνέπειες τις έχουμε εμείς. Ο δικός μας ο κλάδος. Άρα, απέτησα, αυτή είναι η αλήθεια, να γίνει μία ομάδα για να μας υποστηρίξουν. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει πάνω απ' όλα να είμαστε κι εμείς παρόντες. Να βρούμε τα ισοδύναμα, να βρούμε τα αντισταθμιστικά και είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι και αυτό. Το προσφυγικό βεβαίως είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν σας κρύβω ότι επειδή εγώ αγωνίζομαι για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχεδόν όλη μου τη ζωή, πάντα με προτεραιότητα στον άνθρωπο και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αντιμετωπίσαμε το προσφυγικό, συνεργαστήκαμε με τα υπόλοιπα υπουργεία. Όταν προέκυψε το θέμα, δεν ξαφνιάστηκε μόνο η Ελλάδα, ξαφνιάστηκε ολόκληρη η Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι εθνικό. Είναι ευρωπαϊκό, θα σας πω ότι είναι παγκόσμιο, είναι global. Άρα λοιπόν, όταν εμείς κάνουμε το χρέος μας, πρέπει η Ευρώπη να κάνει το χρέος της και πρέπει και η Τουρκία, από εκεί που έρχεται, αν θέλετε, το μεγαλύτερο ρεύμα προσφύγων, να κάνει και αυτή το χρέος της. Πάντα με προτεραιότητα, το τονίζω αυτό, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πλέον σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν και οι ηγεσίες της Ευρώπης, από ό,τι βλέπετε, το έχουν πρώτο στην ατζέντα τους. Και εμείς είμαστε εκεί να τους υπενθυμίζουμε, πρώτον ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι πλήττονται. Η Ελλάδα πλήττεται άμεσα, άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και δεν είναι μόνο το θέμα, αν θέλετε, της αξιοπρεπούς διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, είναι της αξιοπρεπούς διαβίωσης και των Ελλήνων κατοίκων, οι οποίοι βρίσκονται στα νησιά τα οποία έρχονται οι πρόσφυγες, αλλά και πάνω απ' όλα, να υποστηρίξουμε το τουριστικό μας προϊόν, γιατί θα πρέπει βεβαίως και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, έτσι ώστε να μην βλάψουμε την εικόνα της χώρας μας και φυσικά τις τουριστικές επενδύσεις και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όχι μόνο επενδύσει, αλλά επειδή τα 5 τελευταία χρόνια πλήττονται, αν θέλετε, και με αυτή την οικονομική κρίση, έχουν δάνεια, έχουν υποχρεώσεις, πρέπει να ανταποκριθούν. Και μία μείωση θα ήταν καταστροφή. Αυτά λοιπόν τα γνωρίζουμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να διορθώσουμε όλα τα λάθη του παρελθόντος. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι και να βγάλω αυτά τα 5 χρόνια καταστροφής, οικονομικής κρίσης. Πιστεύω όμως ότι μπορώ να συμβάλλω και με νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και όσο μπορώ υποστηρίζοντας αυτά που όλοι θέλουμε,
και παρεμπιπτόντως, κύριε Πρόεδρε, ένιωσα σαν να είμαι, θα μπορείτε να με γράψετε και εμένα, μέλος των... Επίτιμο μέλος. Επίτιμο μέλος, γιατί γι' αυτά αγωνίζομαι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα και νομίζω ότι έχουμε όλοι απόλυτο δίκιο. Εσείς σαν επιχειρηματίες, εμείς σαν Υπουργείο που θέλουμε να σας στηρίξουμε και θέλουμε να στηρίξουμε και όλη αυτή την προσπάθεια. Και εκεί είμαστε. Είναι πάρα πολλά τα οποία θέλω να σας πω, ειδικά όσο αφορά την προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο σε συνεργασία και με το ΣΕΤΕ και με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο που είναι υποπτευόμενος μας φορέας, αλλά και ο ΕΟΤ, ο οποίος, αν θέλετε, έδρασε άμεσα για να προσπαθήσουμε να υποβαθμίσουμε, αν θέλετε, την κακή αρνητική εικόνα και να προβάλλουμε τα θετικά της Ελλάδος. Επίσης, σαν Υπουργείο, από την πρώτη στιγμή συμμετείχαμε στην επιχειρησιακή, αν θέλετε, δραστηριοποίηση που έγινε όταν βρεθήκαμε προεκπλήξεως. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Ζαχαράτος, πήγε στην ΚΟ, ήταν εκεί, διαπραγματεύτηκε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί υπήρχαν και προβλήματα και για την τοπική και στην τοπική κοινωνία και στους τοπικούς άρχοντες, θα έλεγα, τοπική αυτοδιοίκηση. Βρήκαμε τρόπους, προσφέραμε και πράγματα, όπως είναι κλίνωμα σκεπάσματα τα οποία έχουμε, γιατί έχουμε και κάποια οικοτροφία. Βοηθήσαμε, τέλος πάντων, με όποιο τρόπο μπορούσαμε, τα πλοία τα οποία έγιναν διαπραγματεύσεις απίστευτες για να μπορούν να έρχονται να παίρνουν τους μετανάστες, να τους μεταφέρουν στο Πειραιά ή όπου αλλού χρειάστηκε. Και η συνδρομή μας ήταν πραγματικά πολύ ουσιαστική. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πολιτικά πώς θα το διαχειριστεί πάνω απ' όλα η Ευρώπη, τη βοήθεια που θα δώσει και τη στήριξη, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς αξιόπιστα πια να σας πούμε αυτά που πρέπει να γίνουν και το πώς θα γίνουν.